Εγώ σα λέω πολύ απλά, και α είναι προφητεία και ό,τι να είναι. Το 5% των καταναλωτών να πάνε να ζητήσουν τα το λεφτά του, κλείσανε οι τράπεζε. Εδώ μου, στην Ελλάδα. Οπότε μου λέτε πρακτικά ότι θεωρητικά είναι αυτό μέχρι 100.000 εγγύηση. Βεβαίως, βεβαίως. Και πείτε μου, και αυτό που είναι πάνω από 100.000, στην Ελλάδα τώρα μιλάμε, έτσι, όχι για την Κύπρο. Ούτε αυτό μπορεί. Αυτό έτσι αλλιώ ο νόμος δεν το προστατεύει. Ναι, άλλο. Ούτε μπορεί τώρα να διακινηθεί. Όχι μπορούμε. Έστω με τι λογιστικέ πράξει κατά πρότυπα των Ρώσων ολιγαρχών. Όχι. Ε, Όποιο είναι απλό καταθέτη ναι. δεν έχει δυνατότητα καμία άλλη εκτό από το να μεταβιβάσει τα χρήματά του με τον τρόπο που ξέρουν οι καταθέτε να μεταβιβάζουν. Αυτό όμω που μπορεί να κάνει ο Έλληνα καταθέτη στην Κύπρο. Ναι. Δηλαδή, αν εσεί ή εγώ είχαμε πάει 50 χιλιάρικα στην Κύπρο. Που είναι πάρα πολλοί Έλληνε. Πάρα πολλοί Έλληνε. Ξέρω πάρα πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Σε αυτά τα ποσά ειδικά στην αρχή τη κρίση. Η BIS, δηλαδή η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, μιλάει για 5 δισεκατομμύρια ελαδιτών στι κυπριακέ τράπεζε που, που, μεταφέρθηκαν mm -hmm. στη διάρκεια τη κρίση. Κατά κύριο λόγο είναι τέτοια ποσά. 50, 60, βία 100. Λοιπόν, κατά κύριο λόγο. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Έλληνα καταθέτη είναι κάτι πολύ απλό. Να ζητήσει αποζημίωση από το ελληνικό κράτο. Τι εννοείται. Είναι πολύ απλό. Εφόσον η ελληνική τράπεζα απορροφά με παρέμβαση τη ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Εδώ όμω. Εδώ. εδώ. Τα εδώ. Τα υποκαταστήματα. Ε, ε, ναι. Εκεί στην Κύπρο σου λέει είναι εγγυημένα μέχρι 100. Εσεί ναι, είπατε. Ναι. Δε, εντάξει, εγγυημένα κατόνομα. Αλλά είναι εκεί. Εάν δεν μου τα μεταφέρουν οι κυπριακέ τράπεζε τη Κύπρου. Ναι. Α, οι κυπριακέ αρχέ. Ναι. Γιατί πλέον είναι σε καθάριση οι τράπεζε αυτέ. Λοιπόν, αν οι κυπριακέ αρχέ αρνηθούν να μου μεταφέρουν τα λεφτά μου σε άλλη τράπεζα, τότε οφείλω να γυρίσω πίσω στο ελληνικό δημόσιο και να ζητήσω την ενεργοποίηση του νόμου για την εγγύηση των καταθέσεων. Αν έχω μέχρι 100.000. Διαφορετικά, ναι. θα ασκήσω αγωγή και θα του κυνηγήσω μέχρι τέλου. Και οφείλω, γιατί θα μου φάνε τα λεφτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μισό λεπτό. Δηλαδή, λέτε ότι ουσιαστικά υποδεικνύεται εσεί τον καταθέτη. Στην Κύπρο τώρα. Τον Έλληνα καταθέτη. Σε... Στην Κύπρο. Στην Κύπρο ότι θα πρέπει να πει στο ελληνικό δημόσιο κράτο. Όπως... Όχι το... πριν από αυτό. Ναι, ναι, Λέω θα... κάτι πρέπει να κάνει. Το θα... πρώτο πράγμα που πρέπει ναι, να, να κάνει είναι να δηλαδή. απευθυνθεί στι Κυπριακέ Αρχέ ναι. και να του πει θα γίνει η μεταβίβαση των χρημάτων. Εκατο... Δεν μου το αγκιάστε. Mm. Δεν θέλω να τα σηκώσω. Θα γίνει μεταβίβαση στην Μπάρκλεϊ στο Λονδίνο. Ναι. Ή στην Εθνική στην, στην Ελλάδα. Στην Μουαντελούπη. Ναι, δεν ναι, έχει ναι. σημασία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά, όχι στην Ελλάδα, δεν είναι τρελό. Αντιφέρει στην Ελλάδα, θα τα φάνε. Λοιπόν, θα τα πάνε σε κάποια άλλη τράπεζα ώστε μέσω αυτής της τραπέζης να κάνει ανάληψη. Ναι. Έτσι. Εάν αρνηθούν οι κυπριακές αρχές, τότε θα πρέπει να γυρίσει πίσω στην ελληνική κυβέρνηση ναι. και να κάνει και να απαιτήσει, να απαιτήσει να ενεργοποιηθεί ο νόμος για την εγγύηση μέχρι 100.000. Γιατί στην ελληνική κυβέρνηση. Ναι, ναι αυτό για εξηγήστε το. Γιατί από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση παρενέβη στην τραπεζική κρίση τη Κύπρου και απορρόφησε τα υποκαταστήματα των Κυπριακών Τραπεζών, έγινε, ε, ε, πώς το, ε, πώς το ναι, μοιράζεται την ευθύνη της κατάστασης του τραπεζικού συστήματος τη Κύπρου. Δεν μπορείς να απορροφάς τα υποκαταστήματα των Κυπριακών Τραπεζών, που άλλωστε μέσω αυτών έγιναν οι μεταβιβάσεις. Δεν έγιναν με αεροπλάνο ή με βαλίτσα. Μέσω αυτών έγιναν οι μεταβιβάσει, και να μου λες, εγώ το κάνω. Για να περισσώσω την Κυπριακή, το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα, αλλά εκθέτω του δικού μου καταθέτε. Όχι, λέει ότι το κάνω και για του Έλληνε καταθέτε στην Ελλάδα, τον Κυπριακό είναι. Του τους διασφάλισα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Εφόσον Ουραία. μου διασφάλισαν, ναι. εν τυπαλάμι και ούτω βοήσαμε. Α. Δεν μου λέτε, γιατί δεν πρέπει ο Έλληνα καταθέτη στην Κύπρο να στραφεί πρώτα κατά του Κυπριακού Δημοσίου. Για, το, για το Κυπριακό Δημοσίου. Γιατί δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Α. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Και μέσα στην Ευρωζώνη. Η οδηγία, η κατεύθυνση ναι. είναι ότι το δικό σου κράτο σε προστατεύει. Άρα εσείς συνιστάτε, για να πάμε και σε διακοπή, στον Έλληνα καταθέτη Κυπριακή Τράπεζα στην Κύπρο να ζητήσει να μεταφερθούν τα χρήματα του Βεβαίως. και αν δεν μεταφερθούν να ζητήσει από το ελληνικό δημόσιο να ενεργοποιήσει... Αν να έχει μέχρι 100.000. Ναι, δηλαδή, 100, ναι. ναι, να ζητήσει από το ελληνικό δημόσιο να ενεργοποιήσει το νόμο περί και Αυτή... να του καταβάλει τα χρήματα. Το να καταβάλει, του έτσι. καταβάλει τα χρήματα. Βεβαίω. Είτε διαμέσου του τραπεζικού ομίλου τη Τράπεζα Πυραιό που έχει απορροφήσει τα υποκαταστήματα, είτε απευθεία. Ναι, αλλά η Τράπεζα Πυραιό, ξανάρχομαι πάλι, θα σου πει: Εγώ έχω ευθύνη για αυτά που είναι εδώ. Δεν έχω ευθύνη για αυτό που γίνεται στην Κύπρο. Βεβαίω. Και... Η Τράπεζα ναι. Το κράτο όμω έχει ευθύνη. Α, το κράτο. Το κράτο έχει ευθύνη. Τι έκανε με την πρώτον μπανγκ ή την προ δεν θυμάμαι τώρα, με τον κύριο Λαβρεντιάδη. Τι έγινε. Πρώτον. Αποζημίωσε του καταθέτε. Το κράτο αποζημίωσε του καταθέτε. Μέχρι 100.000. Ωραία. Δείτε. Λοιπόν, εδώ, το ίδιο θα συμβεί εδώ. Βεβαίω, θα συμβεί το ίδιο και με τι απαιτήσει των καταθετών, των Ελλήνων καταθετών στα υποκαταστήματα των Κυπριακών Τραπεζών. Κρατήστε το. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στι αντιθέσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, επαφορμή τη Κυπριακή κρίση. Αλλά όπω βλέπετε, η βεντάλια ανοίγει. Ο κ. Καζάκη καταδεικνύει γιατί αφορά και την Ελλάδα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Άρα και ο Κύπριο πολίτη πρέπει να προσφύγει στο κυπριακό δημόσιο. Προσωπικά γνωρίζω πάρα πολλού Κυπρίου ναι. οι οποίοι με τη δουλειά του, γιατί βεβαίω το εισόδημα των Κυπρίων δεν είναι το, το εισόδημα του Έλληνα. Κατά μέσο όρο εκεί ένα ε, μισθό είναι γύρω στα 2,5 με 3 χιλιάρικα. Ήταν μάλλον. Τώρα δυστυχώ θα τον αποχαιρετήσουν και αυτόν με τι αποφάσει του Eurogroup και την επιβολή των μέτρων που γίνονται εκεί πέρα. Θα καταλήξουν να είναι κούλιδε στο νησί του οι Κύπροι. Παρ' όλα αυτά όμω ήταν ένα σοβαστό ποσό. Ξέρω πάρα πολλού Ελλαδίτε που δουλεύουν στην Κύπρο πολλά χρόνια σε πολύ μεγάλε εταιρείε και στι τράπεζε, που πέραναν και πολύ καλέ αμοιβέ και συσσόρευσαν αυτό το αποθεματικό στην τράπεζα. Αυτό λοιπόν ο Κύπριο ο ολαδέ που είναι στην Κύπρο, το ίδιο πρέπει να κάνει. Πρέπει να πάει στο, στο, στο Κυπριακό Δημόσιο, αν δεν του δίνουν τα λεφτά του, εάν αύριο ανοίξουν οι τράπεζε. Έχει περιορισμό εκρόν, όμω, θα σα πω. Τα 100 χιλιάρικα. Και πάλι και στα 100 θα έχει περιορισμό τον ασφαλιστών. Τότε νομός. πρέπει να ασκήσει αγωγή ενάντια στο, 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 στο κυπριακό, κυπριακό Δημόσιο για κλοπή καταθέσεων. Γιατί είναι καθαρή κλοπή. Όταν εγώ καταθέτω τα λεφτά μου στην τράπεζα. Όπω και αν το βαφτίσουν, δηλαδή. Βεβαίω. Δηλαδή. Γι' αυτό λέγεται πίστη. Το τραπεζικό σύστημα λέγεται πιστοτικό σύστημα. Βασίζεται στην πίστη. Δηλαδή στην εμπιστοσύνη του καταθέτη προ τον τραπεζίτη. Αν αυτό μου κλέβει με τη συγκάλυψη του κράτου τα λεφτά, αυτό υπερβαίνει οποιοδήποτε νομικό κανόνα. Οποιοδήποτε νομικό κανόνα. Δεν μπορεί το κράτο να μου λέει. Α, σου, σου το δικαίω. Τι δικαίω. Από πού και Άρα, μιλάτε για εκτεταμένη κλοπή, με πρόσχημα Ανοιχτή το εγγυημένο 100.000, το οποίο, ναι, μεν, αλλά όμω, όπω είπατε εσεί, όπω το εμφανίζουν και στην Ελλάδα. Δηλαδή, εσεί τι συνιστάτε πρακτικά με το άνοιγμα των τραπεζών, Μπορείτε ε, να μου πείτε. Ε, ε, ε. Μα το φύσιο, ε, αυτό που θα έκανα εγώ. Αυτό που θα έκανα εγώ, εάν είχατε τι καταθέσει, θα πήγα να τη ζητήσω. Γιατί πρέπει να εμπιστευτώ ένα κράτο και, και ένα τραπεζικό σύστημα, το οποίο με το έτσι γουστάρω. Μου πε περιορίζει σε κάποιου, έστω και αν δεν είμαι εγώ σε αυτή την κατηγορία, σε κάποιου καταθέσει. Θα τα πάρω για να διασφαλίσω αλλιώ. Ναι, αλλά ξέρετε πώ εμφανίζεται αυτό, ότι θα δημιουργήσετε πανικό. Πανικό δημιουργούν θα αυτοί δημιουργήσετε που, δημιουργήσετε που παίρνουν αποφάσει. Σε καταστάσει χρεοκοπία, ουρά κτλ. Πανικό δημιουργούν αυτοί που παίρνουν αποφάσει κουρέματο καταθέσεων. Αυτό είναι ανίκουστο. Ούτε σε συνδίκε πολέμου δεν περνάνε. Επιμένετε ότι αυτό είναι το κεντρικό πολιτικό. Αυτό βέβαια. είναι. Οποιοδήποτε έχει περάσει έξω από προαύριο. Θα ήθελα πάρα πολύ όλοι αυτοί. Η οι περιονη οικονομολόγοι, να μην πω τίποτα χειρότερο, να μου πούν μία περίπτωση όπου έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ε, δεν είπανε την Ιρλανδία. Κάποιοι. Όχι, μισό λεπτό. Στην Ιρλανδία φάγανε τα αποθεματικά του ασφαλιστικού συστήματο. Αλλά μιλάμε πάλι για Ευρωζώνη. Εγώ λέω εκτό ευρωζώνης. Εκτό λογική κοινού νομίσματο. Πότε ξανά να φάνε τι καταθέσει του κόσμου. Πότε. Πού. Ούτε η Χιτλερική Γερμανία δεν το κάνει αυτό. Mm. Λοιπόν, αυτό είναι αδιανόητο. Σε οποιαδήποτε σχολή του κόσμου πάτε, ανοίξτε κάποιο εγχειρίδιο, Αδιανόητο. Γιατί τεινάζει στον αέρα την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει ο καταθέτη στο τραπεζικό σύστημα. Οπότε τι πενίσαστε, Γιατί να συμβαίνει αυτό, αφού είναι αυτονόητο και αφού είναι λογικό. Είναι πολύ το απλό. Είναι... Γιατί το τεινάζουν οι Γερμανοί και οι όποιοι εμπασχολούνται την μπάνκα <συλίως> στον αέρα, να το πω έτσι. Γιατί αδυνατούμε να κατανοήσουμε αυτό που αναλύουμε από το 2010. Ότι ότι εδώ δεν έχουμε μία ζώνη η οποία λειτουργεί με όρου ευρωπαϊκής αλληλεγγύη, έστω και αν λειτουργεί με κακέ πολιτικέ, όπω λένε ορισμένοι. Έχουμε μία πάλι ζωή και θανάτου προκειμένου να επιβιώσουν ισχυρέ οικονομίε, πρώτα για κύρια Γερμανία, σε βάρο όλων των υπολείπων οικονομιών. Γίνεται «anschluss» στα γερμανικά, δηλαδή αφομείωση οικονομιών. Παίρνουμε τα τιμαλφή, διαλύουμε και τα μαζεύουμε στη Γερμανία προκειμένου η γερμανική οικονομία να επιβιώσει τις κρίσεις. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και μάλιστα με τις αποφάσεις αυτές, στην πραγματικότητα, ο κύριος Σόιμπλε έχει κηρύξει και η κυρία Μέρκελ με τη σύμφωνη γνώμη όλων των δοτών και δοσύλλογων πολιτικών του Eurogroup έχει κηρύξει στην Ευρωζώνη στρατιωτικό νόμο. Αποφασίζομαι και διατάσσομαι.